Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, τους απλούς πολίτες που έδωσαν αυτή τη μάχη των αυτοδιοικητικών και των ευρωπαϊκών εκλογών, αυτή την κρίσιμη πολιτική μάχη, με αυταπάρνηση, με εντιμότητα, με ειλικρίνεια, με αποφασιστικότητα. 4 χρόνια τώρα πορευτήκαμε σε πρωτοφανείς δυσκολίες για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Πορευτήκαμε κόντρα στο ρεύμα, αλλά πάντοτε με όπλο μας την αξιοπρέπειά μας, την εντιμότητά μας και τη στήριξη του ελληνικού λαού. Βγάλαμε τη χώρα από τη μέγενη των μνημονίων, καταφέραμε εν τέλει να ορθοποδήσουμε και μόλις ανασάναμε, θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Ένα σχέδιο ελάφρυνσης για τους πολλούς, ένα σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Δεν κρυφτήκαμε, είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Την αλήθεια θα πούμε και τώρα, ότι δύο δρόμοι υπάρχουν μονάχα μπροστά μας. Ο δρόμος της οριστικής εξόδου από τα μνημόνια, με τους πολλούς στο προσκήνιο, με τους πολλούς και για τους πολλούς, και από την άλλη μεριά, ο δρόμος της επιστροφής στο σκοτάδι της λιτότητας, στο σκοτάδι της κρίσης των ολιγαρχών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ζητήσαμε με γενναιότητα την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο σχέδιό μας, στα μέτρα ελάφρυνσης, στην πορεία ανασυγκρότησης της κοινωνίας και της χώρας, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτή την πορεία, να αμφισβητήσει αυτά τα μέτρα. Για να μην μπορούν όσοι καιροφυλακτούν, και είναι πολλοί αυτοί, μέσα και έξω από τη χώρα, να τα πάρουν πίσω, να πάρουν πίσω τις θυσίες και τους κόπους του ελληνικού λαού. Το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι εμπεδώνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως πρωταγωνιστή στην πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών μας. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το πράξω ούτε τώρα, να αγνοήσω αυτό το αποτέλεσμα. Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν πορεύτηκα με κόλπα και με στρατηγήματα. Ποτέ δεν επέλεξα τον εύκολο δρόμο, τον δρόμο της ιδιοτέλειας. Δεν θα το πράξω ούτε τώρα. Μένω πιστός στις αρχές μου και στις αρχές μας, στις αρχές της αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης. Η αφοσίωσή μας στο λαό δεν είναι μια τακτική επιλογή, είναι ηθική υποχρέωση. Είναι απαράβατος κανόνας, είναι η ψυχή μας, είναι η ψυχή μου. Κανένας από εμάς δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε, δεν ξεχνά πού ανήκει και ποιους εκπροσωπεί. Το σημερινό αποτέλεσμα δίνει στην αντιπολίτευση το δικαίωμα να αμφισβητήσει συνολικά την πορεία εξόδου από την κρίση, αλλά και το σχέδιό μας για την στήριξη των πολλών. Δίνει την δυνατότητα στην αντιπολίτευση να αμφισβητήσει συνολικά αυτό το ιστορικό εγχείρημα. Ήδη το κάνει, το έχετε διαπιστώσει. Όμως η τελική ετοιμιγορία ανήκει πάντοτε στο λαό. Ανήκει σε όλους εσάς. Δεν πρόκειται να αποδράσω, ούτε να το βάλω στα πόδια, ούτε να παραιτηθώ από τον αγώνα, από τη μάχη για την ισότητα, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Από τη μάχη να υπερασπιστούμε τις θυσίες και τους κόπους του ελληνικού λαού. Ήμουν εδώ, είμαι εδώ, θα είμαι εδώ, θα είμαστε εδώ. Θα δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε πάντα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών. Για να είναι τελικά ο ελληνικός λαός αυτός και μόνο αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση. Αν επιθυμεί να συνεχίσουμε με ένα σχέδιο για την στήριξη των πολλών ή αν επιθυμεί την επιστροφή στα σκοτάδια της λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο χθες που όλοι και όλες ζήσαμε. Ο ελληνικός λαός υπήρξε πάντοτε το στήριγμά μας. Απευθυνόμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά σε αυτό το στήριγμα, στο μοναδικό μας στήριγμα, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Απευθύνομαι σε αυτούς με ειλικρίνεια και πάλι και ζητάμε την δική τους εντολή, την καθαρή εντολή. Πορεύτηκα και πορευτήκαμε πάντοτε με το κεφάλι ψηλά, με μοναδικό γνώμονα να μπορεί ο ελληνικός λαός, όλοι και όλες, οι πολλοί, να πορεύονται με το κεφάλι ψηλά. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, την απάντηση την έδινε και θα τη δίνει πάντα ο ελληνικός λαός. Θα τη δώσετε όλες και όλοι εσείς. Το μέλλον είναι στα δικά σας χέρια. Και αυτό το μέλλον πιστεύουμε ότι ανήκει στους πολλούς και γι' αυτό θα απευθυνθούμε σε αυτούς. Σας ευχαριστώ θερμά.